Βιντεοσκοπήστε το γάμο σας ή τη βάφτιση των παιδιών σας. Κρατήστε ζωντανές τις στιγμές από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής σας. Απέλα Studio. Φωτογραφική κάλυψη γάμων και βαπτίσεων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και τους πιο έμπειρους φωτογράφους. Βιντεοσκόπηση με απόδοση high definition και δυνατότητα αποθήκευσης σε Blu-ray. Δημιουργία ψηφιακών άλμπουμ για την παρουσίαση του γάμου και της βάπτισης και φυσικά το CD με όλες τις φωτογραφίες δικό σας. Απέλα Studio. Πάντα με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνα 27310-89860 και 697-6767-874 και στην ιστοσελίδα www.apela.gr. Απέλα Studio. Φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις εκδηλώσεων. A lot of soul. Πέφτει η αυλαία εδώ σήμερα στην Μποροπανή Γεννημιστρά 2013. Για πολλούς το κλείσιμο αυτό σηματοδοτεί και το τέλος του φετινού καλοκαιριού. Άλλοι βέβαια πάνε τώρα, ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους και άλλοι τις συνεχίζουν. Εμείς πάντως είμαστε εδώ για έναν μικρό απολογισμό της διοργάνωσης που σήμερα αποχαιρετάμε. Αρμόδιοι όμως να μας μιλήσουν για το πώς πήγε το πανηγύρι φέτος είναι οι έμποροι που συμμετείχαν σε αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς πήγε το φετινό πανηγύρι? Δεν πήγαμε πολύ καλά φέτος. Πεσμένα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή είδατε ότι επηρέασε πολύ η οικονομική κρίση? Σίγουρα. Παίρνουσε κόσμος χωρίς ψώνια στα χέρια. Πολύ πεσμένα. Εσείς είχατε φέρει αρκετά εμπορεύματα ή φοβηθήκατε την εποχή? Έφερα όσα φέρνω κάθε χρόνο. Αλλά δεν χρειάστηκαν τελικά. Μετά από εδώ τι ακολουθεί? Θα πάω στο Γήθιο. Στις 14. Ναι, στις 14 στο Γήθιο. Θα δούμε και εκεί τα ήδη. Δεν πήγαν καλά, κύριε μου. Είναι λίγο δύσκολα. Έτσι κρίσω. Πολύ δύσκολα. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Τώρα δεν δουλεύουν και δεν έχει λεφτά να ψωνίσουν. Τελευταία ημέρα σήμερα για το πανηγύρι του Μιστρά. Πώς πήγανε τα πράγματα? Γύρω στο 40 με 45% κάτω από πέρσι. Γενικά ο κόσμος δηλαδή δεν ψώνησε? Ο κόσμος βγήκε για να κάνει βόλτα. Για να ψωνίσει δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα. Από πλευράς διοργάνωσης, πώς τα είδατε τα πράγματα? Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να πείτε στους αρμόδιους ώστε του χρόνου να είναι καλύτερα για σας? Όταν η διοργάνωση γίνεται σε συνδυασμό δήμος με ιδιώτες, δηλαδή στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, ο χώρος που έχουμε το εμπόρευμα ανοίξει ιδιώτες. Όταν λοιπόν υπάρχει συνδυασμός τέτοιος, μην περιμένετε ποτέ να γίνει κάτι σωστό. Ο δήμος, αν ζητήσει κάτι, θα σου πει είμαι αρμόδιος για το χώρο το δικό μου. Και ο ιδιώτης σου λέει αυτό δίνω, άμα θες πάρ' το, άμα δεν θες μη το παίρνεις. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι σωστό, κάτι οργανωμένο από τη στιγμή που υπάρχουν δύο φορείς, ας πούμε φορείς. Δηλαδή η λύση ποια είναι, να υπάρχει ένας αυτό? Η λύση είναι αυτού του είδους τα πανηγύρια να τα κάνουν οι δήμοι που όπου έχει γίνει παρουσιάζει μια σχετική επιτυχία. Και από τη στιγμή που χρειάζονται οι χώροι αυτοί των ιδιωτών, να σου παίρνει ο Δήμος και να τους διαχειρίζεται ο Δήμος. Ή να δίνει και το δικό του κομμάτι ο Δήμος σε ιδιώτες και να το διαχειρίζεται ένας όλο. Ευχαριστημένος από το φετινό πανηγύρι? Ευχαριστημένοι, πολύ ευχαριστημένοι. Δεν μας αφήνει ποτέ έτσι σπάρτη. Απλά τα έξοδα είναι πολλά. Δεν βγαίνουμε από τα έξοδα. Πιστεύετε? Οι πράξεις πέφτουν, τα έξοδα ανεβαίνουν. Στους αρμόδιους θέλετε να πείτε κάτι? Καλημέρα. Για του χρόνου. Να είναι... κάνουν κάποια σχετική μείωση. Μόνο αυτό. Δεν βγαίνουμε. Δηλαδή μας εξαναγκάζουν να μην ξανάρθουμε του χρόνου. Αυτό είναι η λύση. Μετά από το Μιστρά τι ακολουθεί? Κυπαρισία, Μεσίνη μετά. Γεια σας. Πώς πήγανε τα πράγματα φέτος? Πώς πήγε η κίνηση? Πολύ άσχημα. Πολύς κόσμος, αλλά όχι όμως αγοραστικός. Δεν ψώνιζαν δηλαδή? Όχι. Είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή τι πτώση είχατε? Περίπου το 35-40% μέχρι τώρα δηλαδή έχει δείξει αυτή την πτώση. Υπάρχει αισιοδοξία, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Καθόλου. Μετά από εδώ που πάτε? Πάμε Κυπαρισία.
Δεν ακολουθείτε το πρόγραμμα με γήθιο, είναι ξεφεύγεται. Όχι, εμείς είναι να έχουμε άλλη γραμμή εμείς. Δύσκολη η κατάσταση, δύσκολη. Ο κόσμος υποφέρει, δεν έχει. Έχει ανάγκες βέβαια, δύσκολα απλώνει το χέρι για να τα πάρει. Παλεύουμε για το φαγητό και για τα χαράτσια. Θα συνεχίσετε? Ναι, είναι η δουλειά μας αυτή. Από αυτή ζούμε, θα συνεχίσουμε. Καλημέρα, και εσείς στο πανηγύρι του Μιστρά, σαν εμπορός? Βεβαίως. Πώς πήγαν τα πράγματα, είσαι ευχαριστημένος? Λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά εντάξει, ευχαριστημένος. Ψώνεις ο κόσμος? Ναι, ψώνεις. Σε σχέση με άλλα χρόνια, που εσύ θα ήσουν πιο μικρός ακόμα, τι σου έχουν πει δικοί σου, υπήρχε πτώση ή πήγατε όπως πέρυσι? Έπεσε πολύ η πτώση, όπως άλλα χρόνια, γιατί τα άλλα χρόνια πηγαίναμε πιο καλά. Τώρα μετά από εδώ που πάτε? Κυπαρισία. Εσύ δεν θα πάω σχολείο? Θα πάω σχολείο. Εσύ στην Αθήνα και οι γονείς σου στην Κυπαρισία? Ναι. Ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα. Τελευταία μέρα σήμερα για το πανηγύρι του Μιστρά. Πήγατε καλά? Δεν πήγαμε καλά, όπως παντού. Τώρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, δεν έχει και πολλή δουλειά. Η κρίση δυσκόλεψε τα πράγματα, ο καιρός όμως πρέπει να σας βοήθησε, δεν έβρεξε ούτε μία μέρα. Εντάξει, ο καιρός ήταν καλός, τώρα η δουλειά μας ενδιαφέρει. Ναι, αυτό βοηθάει τη δουλειά. Κόσμος υπήρχε, πέρασε πολλής κόσμος. Τις μέρες ήταν πολύ λίγος ο κόσμος. Εντάξει, τώρα τελευταίες Σαββατοκύριακο έχει πιο πολύ κόσμο. Του χρόνου θα έρθετε πάλι? Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν είμαστε σίγουροι αν θα έρθουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Για πάμε. Αφράβηξετε? Ναι, ναι, αμέ. Κουράει ο άνθρωπος μέσα στην κάμερα. Ακούμε. Ολοκληρώνεται σήμερα το πανηγύρι του Μιστρά. Στις 12 φεύγετε το βράδυ? Περίπου εκεί. Τι ώρα φεύγουμε, αρχηγέ μου? 12 το βράδυ φεύγουμε, ναι. Πώς, είσαστε ευχαριστημένος από τη φετινή κίνηση? Εντάξει. Πολύ. Να το πούμε πολύ. Μέτρια. Σε σχέση με την κρίση εννοείται. Ναι. Ο κόσμος είχε διάθεση να ψωνίσει και δεν είχε χρήματα. Βέβαια, είχε να ψωνίσει, αλλά τα χρήματα λιγοστά. Τι να κάνουμε. Σε σχέση με άλλες χρονιές, τι ποσοστό πιστεύετε ότι πέσατε? Μάλλον καλύτερα. Ήρθαμε πρώτη φορά. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ευχάριστος και γελαστός έναντι των Αθηνών και της Αττικής. Δεν μπορούμε να σας πούμε για πέρσι, γιατί είναι η πρώτη φορά που επισκεφθήκαμε τον τόπο σας. Από την πλευρά διοργάνωσης, μιας και ήρθατε πρώτη φορά, πώς τα είδατε τα πράγματα? Η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή και μάλιστα μου έκανε εντύπωση μια κυρία λιποθύμησε εδώ μπροστά μας εχθές, και το συνεργείο της διάσωσης και η ασφάλεια ενεργήσανε άμεσα και τακτοποιήθηκε η κυρία, την πήγανε στο νοσοκομείο. Ήτανε πολύ, δηλαδή εμένα μου έκανε έκπληξη. Ήτανε πολύ καλό το περιβάλλον και στην έκτακτη ανάγκη. Πρώτη φορά στο Μιστρά, πρώτη φορά σε πανηγύρια ή όχι? Σε πανηγύρια η πέμπτη φορά, αλλά ο Μιστράς μας έκανε εντύπωση. Και το τοπίο και οι άνθρωποι. Οπότε να υποθέσουμε ότι θα σας έχουμε και του χρόνου, αν πάνε καλά τα πράγματα. Του χρόνου σίγουρα, να είμαστε καλά, να υπάρχουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολες συνθήκες. Θα σας ξαναπισκεφθούμε. A lot of soul.